Κότσιος. Ξεπέρασε τον Γκάμπριελ. Προθυμένος αμυντικός της Λάρισας, θα χάσει από τον Βίντρα. Δυναμικά η παρέμβαση εκεί από τον Ναπάρα. Και πάλι Κότσιος. Ποιος γυρίζει για τον Ζουράφσκι, κεφαλιά. 1-0 για την Λάρισα. Από τον Ματσέι Ζουράφσκι. Έπειτα από τον συνδυασμό που πρωταγωνίστησε ο Ηλίας Κότσιος. Βλέπετε τους έξαλλους πανηγυρισμούς με τον Ηλία Κότσιο από την άμυνα της Λάρισας να έχει βρεθεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού, να σεντράρει και εκεί με το κεφάλι έκανε τα υπόλοιπα ο Ματσέι Ζουράφσκι νικώντας τον Γκαλίνοβιτς. Λάρισα Παναθηναϊκός 1-0 και ενώ βρισκόμαστε στο έκτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου. Από άλλη οπτική γωνία για μία ακόμη φορά η άψογη κεφαλιά από τον Ζουράφσκι, ο έξαλλος πανηγυρισμός και από τον Κοτσόλη. Δείτε όμως πως δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις ώστε ο Ζουράφσκι να νικήσει τον Γκαλίνοβιτς από τον Ηλία Κότσιο. Βρέθηκε από την θέση του στην άμυνα, στο κέντρο της άμυνας της Λάρισας, ως προθυμένος. Εκκλήσεις και για τον κύριο που χρησιμοποιεί το λέιζερ. Νίλσον και Ρουκάμια θα συνεργαστούν. Σουηδός γυρίζει. Το ανάποδο ψαλίδι, 1-1 ισοφάριση από τον Κλέιτον, ο οποίος δεν πανηγυρίζει. Ισοφάριση από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Κότσιος τρέχει προς τον βοηθό. Κίτρινη κάρτα από τον Καλόπουλο το μεταξύ, ενώ εμείς είδαμε τον Κλέιτον να δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίχτες του, όχι να πανηγυρίζει βεβαίως, γιατί μην ξεχνάμε τις χρονιές που έχει περάσει στην Λάρισα. Θα δούμε σε επανάληψη. Εδώ δεν υπάρχει offside, ο Νίλσον γυρίζει. Στην συνέχεια Κλέιτον με ένα από το ψαλίδι πρέπει να κρατάει ο Ιγκλέσιας στο παιχνίδι των Βραζιλιάνων. Καταπληκτικό το γκολ από τον Σίλβα Κλέιτον. Δείτε ξανά η συνεργασία του Ρουκάβινα με τον Νίλσον. Ποιος θα γυρίσει, ο Ρουκάβινα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλύτερο από το να δώσει ύψος στην μπάλα, αλλά ήταν αρκετό ώστε με αυτόν τον θεαματικό τρόπο Κλέιτον να ισοφαρίσει για τον Παναθηναϊκό σε 1-1. Και ο πανηγυρισμός από την άλλη πλευρά για τον Μάριο Γκαλίνοβιτς. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια στο 67ο λεπτό από το...